Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. η Οικονομική σα ενημέρωση από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο OUT.gr. Στο 2,4% ο πληθωρισμό στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. Στο 4,3% στην Ευρωζώνη. Στο... στο συνέδριο του Economist βρέθηκε ο Κωστή Χατζηδάκη. Στη Δευτέρα η κατάθεση του προπολογισμού. Στόχο: Η μείωση των φόρων, ανέφερε ο Υπουργό. Βόμβα Γεωργιάδη από τον Economist. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% στι αρχέ του 2024. Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή του Market Pass Αυγούστου, Οκτωβρίου σε 2,61-2 εκατομμύρια πολίτες. Συνεχίζονται και τον Οκτώβριο η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματο. Στο 4,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το Σεπτέμβριο, ενώ στο 2,4% για την Ελλάδα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat, τον Αύγουστο ο εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή στη χώρα είχε ενισχυθεί κατά 3,5% ετησίω, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 5,2%. Πάντω, όπω προκύπτει και από τα στοιχεία στην Ελλάδα, σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδο σε μηνιαίο επίπεδο τη τάξη των 1,9 μονάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το πληθωρισμό στην κατηγορία τροφίμων, ποτό και καπνού εκτιμάται στο 8,8% για το Σεπτέμβριο από 9,7% τον Αύγουστο. Στι υπηρεσίε, ο πληθωρισμό διαμορφώνεται στο 4,7% από 5,5% τον Αύγουστο, στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα στο 4,2% από 4,7% και στην ενέργεια στο 4,7% από μείον 3,3% τον Αύγουστο. Το ενδεχόμενο αύξηση φορολογικών συντελεστών για του ελεύθερου επαγγελματίε απέκλεισε κατηγορηματικά ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών, Κωσή Χατζηδάκη, σε συνέντευξή του. Όπω ανέφερε, μάλιστα, πρόθεση τη κυβέρνηση είναι να μειωθούν οι συντελεστέ, ενώ αναζητούν ένα νέο σύστημα φορολόγηση των επαγγελματιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Μελετάμε ένα νέο σύστημα πιο δίκαια φορολόγηση για του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστέ. Όχι. Αλλά. Σε καμία περίπτωση. Εμείς στην προσπάθεια για τη φοροδιαφυγή έχουμε ως τελικό στόχο και το είπα και στις προγραμματικές δηλώσεις, ψάξετε να δείτε, τη mm. της Βουλής, με την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής κατόπιν να ρίξουμε περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές, όχι να τους ανεβάσουμε. Και ακριβώ η αντιμετώπιση του προβλήματο τη φοροδιαφυγή θα μα επιτρέψει αυτό να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη, σύμβουλο έκδοση του OT.gr. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Θανασέα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από αυτό που είπε και ο Κωσή Χατζηδάκη. Είπε ότι θα μειωθούν, δεν θα, δεν θα αυξηθούν μάλλον οι φορολογικοί συντελεστέ για του ελεύθερου επαγγελματίε. Όλο το προηγούμενο διάστημα όμως ακούγαμε διάφορα πράγματα. Θα αυξηθούν, δεν θα αυξηθούν. Τι θα γίνει τελικά. Περιμέναμε ότι όλα αυτά θα είναι ήδη, θα τα έχουμε παρουσιάσει μέσα στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν ο προγραμματισμό. Τελικά δεν παρουσιάστηκαν μέτρα για του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτό που προχώρησε, καλώ προχώρησε, είναι η διασύνδεση των BOS με τι ταμιακέ μηχανέ ε, και κάποια άλλα μέτρα φορολογική πολιτική, κυρίω σε επίπεδο φοροελεκτικού μηχανισμού. Δεν προχώρησε καθόλου το τι θα κάνουμε με του ανθρώπου οι οποίοι δηλώνουν σκανδαλώδω λιγότερα από του υπαλλήλου του. Οι οποίοι δηλώνουν λιγότερα από το βασικό μισθό των υπαλλήλων τους. Mm. Οι οποίοι δηλώνουν 300 και 400 ευρώ το μήνα καθαρό εισόδημα. Ο τρόπο για να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να του φορολογήσει προφανώ είναι διπλό. Ο ένα είναι να πα από αυτό που θα δηλώσουν αφαιρουμένων των δαπανών να, το να του αυξήσει το συντελεστή. Ο δεύτερο τρόπο είναι να μην του επιτρέψει να δηλώσουν πολλέ δαπάνε ώστε να φορολογούνται με του τωρινού χαμηλότερου συντελεστέ για υψηλότερα εισοδήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει επικρατήσει η δεύτερη άποψη. Το να υπάρχει δραστική mm -hmm. περικοπή στη δυνατότητα να μειώνεται να μειώνονται το τζίρο, το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από το τζίρο, με τι δαπάνε που περνούν. Να μην μπορούν να βάλουν πολλέ δαπάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι ατομικέ επιχειρήσει. Οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν οδηγήσει από εισοδήματα τη τάξη κοντά στα 60-64 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα τα οποία έχουν, να καταλήγουν στο προσφορολόγηση ποσό κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω δηλαδή, πάντω ότι, ότι η αρχική σκέψη ήταν αυτήν η συνδυαστική όπως είπε, δηλαδή και η αύξηση των φορολογικών συντελεστών αλλά και το να κόβονται ας πούμε κάποιες δαπάνες και μάλιστα να θυμίσουμε ότι το 2019 η τωρινή κυβέρνηση ήταν αυτή που είχε μειώσει και τον εισαγωγικό συντελεστή στους ελεύθερους επαγγελματίες το 9% και έτσι ουσιαστικά. Υπάρχει απλώς ένα πρόβλημα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να το λύσει ούτε η τωρινή κυβέρνηση ούτε άλλη. Υπάρχουν σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλέ συμβάσει, το γνωρίζει καλύτερα από μένα, υποκριτώμενε συμβάσει μισθωτών, οι οποίοι πληρώνονται με μπλοκάκι. Αυτοί φορολογούνται ω ελεύθεροι επαγγελματίε, ω ατομικέ επιχειρήσει. Mm -hmm. Αυτοί αυτή τη στιγμή παίρνουν πράγματι τον ένα βασικό μισθό. Και από εκεί που ο φορολογικό συντελεστή του είναι αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει στο 9% έως 10.000 ευρώ, αν ανέβαινε θα οδηγούσε σε σημαντική, δραματική και δραστική μείωση του εισοδήματός τους. Αυτό δεν είναι εύκολο να αλλάξει η υποκρυπτόμενη μισθωτή εργασία, δεν είναι εύκολο να τη διαπιστώσει κάποιος, γιατί πολύ απλά υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παρακαμφθεί, απλώς αλλάζοντας το ποσό κάθε μήνα. Άρα, Προ, Προσπαθώντα να προλάβει ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο αφορά κυρίω εργαζόμενου, οι οποίοι είναι σε ε, δινή θέση, δεν είναι σε καλή θέση ε, στην εργασία του. Υπάρχουν και αυτοί, παρά το γεγονό ότι ε, σε επίπεδο ε, απασχόληση πάμε πάρα πάρα πολύ καλά την τελευταία διετία. Mm. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που είναι αδύναμοι διαπραγματευτικά. Ε, αυτοί θα βρισκόντουσαν ξαφνικά με μεγάλη απομείωση του εισοδήματό του. Αυτό βέβαια δεν απαντά. Στην αρχική συζήτηση, τι κάνουμε με τη φοροδιαφυγή. Mm. Και η φοροδιαφυγή ξεκινάει από και η ρίζα της είναι σε αυτά τα επαγγέλματα. Στα επαγγέλματα που φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως ατομικές επιχειρήσεις. Ε, νομίζω φαίνονται και από τα στοιχεία και τα επίσημα στοιχεία πλέον, δηλαδή αν συγκρίνουμε το πόσο αξοδεύει ένα μέσο νοικοκυριό και το τι δηλώνει ουσιαστικά στην εφορία, είναι ξεκάθαρη πλέον ότι υπάρχει σχεδόν φοροδιαφυγή παντού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν πάρουμε και αθροίσουμε και δούμε από τη μία πλευρά τις δαπάνες, που βάσει των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι περίπου χαλάμε και κάνουμε αγορές στην πραγματικότητα περίπου 17.000 ευρώ κάθε Έλληνας πολίτης το χρόνο, ε, το μέσο δηλωθέν εισόδημα είναι 12.000 ευρώ. Άρα έχουμε μια διαφορά περίπου 5.000 ευρώ το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι ένα μέρος ενδεχομένω να είναι από αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών. Ε, τώρα, έκανε κάποιο αποταμιεύσει μέσα στην κρίση, μέσα στα μνημόνια. Είναι ένα καλό ερώτημα. Μπορεί να τα έκανε, τι έκανε όμω μέσα στην πανδημία, ενδεχομένω. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να είναι για όλου και δεν μπορεί να είναι σε αυτό το ύψο. Δηλαδή, το γεγονό ότι είναι μέσα, έχει και πολύ μαύρη οικονομία. Έχει και πολλά αδύνατα εισοδήματα, έχει πολλά μαύρα εισοδήματα. Το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε τουλάχιστον η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων να συμβαδίζει με την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Ούτε αυτό παρατηρείται. Ενώ η οικονομία αναπτύσσεται, η οικονομία που ήταν στα 180 δισεκατομμύρια μόλις πριν από 3-4 χρόνια και τώρα θα ξεπεράσει τα 210, δεν έχουμε αντίστοιχη αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων στην εφορία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι οι φοροφυγάδε βρήκαν τρόπο αυτό το υπερβάλλον ποσό που έχει μπει στην οικονομία να το πάρουν με μηδέν φόρο, mm. να γίνει μια μαύρη συναλλαγή. Και βέβαια αυτό είναι ένα τεράστιο, δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι κυρίω κοινωνικό ζήτημα κοινωνικό, και είναι και ένα ζήτημα βέβαια δικαιοσύνη. Τώρα, ε, είχαμε το συνέδριο του Οικόνομη σήμερα. Δύο εγώ ε, ειδήσει θα κρατήσω. Πρώτον, η κατάθεση του προσχεδίου του προπολογισμού. Που το περιμένουμε πώ και πώ. Δευτέρα, βέβαια. Φτάσαμε. Τη Δευτέρα. Και βέβαια, είχαμε και τον α, Υπουργό Εργασία, ο οποίο έριξε άλλη μία βόμβα. Λέει από το 24 α, μειώνεται άλλο 1% οι ασφαλιστικέ εισφορέ. Ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Mm -hmm. Το οποίο η αλήθεια είναι να το πούμε γρήγορα, πριν προλάβει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο να το διαψεύσει. Ότι το 1% είναι εξαιρετικά καλό νέο. Mm -hmm. Δεν ήταν στον προγραμματισμό τη κυβέρνηση, γι' αυτό λίγο εκπλαγήκαμε το οποίο το ανακοίνωσε σε ένα συνέδριο και όχι με κάποιο άλλο τρόπο ο Υπουργό Εργασία. Και επειδή δεν είναι και πολλά τα μέτρα που υπάρχει περιθώριο να ανακοινωθούν, φανταστήκαμε ότι θα πρέπει να γινόταν λογικά πιο έτσι μεγάλο θέμα. Mm -hmm. Ο προγραμματισμό που υπήρχε είναι ότι θα είχαμε πρώτε αυξήσει το 2025 και θα ακολουθούσε το 26 και το 2027. Αυξήσει, mm -hmm. συγγνώμη, μείωση, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο στόχο ήταν να είναι και πάνω από 1%, να είναι κοντά στο 1,5%. Χοντρικά αυτό το 1% να υπολογίζουν όσοι μα ακούνε ότι είναι μισό-μισό. Ότι είναι μισό εργοδότη, mm -hmm. μισό εργαζόμενο. Το μισό εργαζόμενο σημαίνει αύξηση στου μισθού, αύξηση δηλαδή στα καθαρά λεφτά mm -hmm. τα οποία mm -hmm. εισπράττει κάθε. Το οποίο εφόσον τελικά υλοποιηθεί. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι εξαιρετικά θετικό και είναι ένα μέτρο το οποίο έχει δείξει ότι αποδίδει πάρα πάρα πολύ, βοηθάει και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Mm. Τώρα, ε, το θέμα του προπολογισμού. Δευτέρα, κατατίθεται το προσχέδιο. Mm -hmm. ε, έχει λιγότερα ερωτηματικά, επειδή πάντα λέμε για τα ερωτηματικά ενώ μια χρονιά, και ότι γρήγορα θα ακυρωθεί και αυτό ο προπολογισμό. Έχει λιγότερα ερωτηματικά για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε αρχίσει και έχουμε σχεδόν πιο έτσι σαφή εικόνα από πού θα βρούμε λεφτά για τις πλημμύρες και τις καταστροφές. Mm -hmm. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε πολλά. Ξέρουμε ότι έχουμε έναν πολύ ψηλό στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,1% από οριακά θετικό που ήμασταν τώρα. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ περίσεγμα επιπλέον. Τα βάλουμε mm. στην οικονομία μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι λίγα λεφτά. Ελπίζουμε να τα πάρουμε προφανώς, και αυτό ήταν η στρατηγική, να τα πάρουμε από την ανάπτυξη. Ανάπτυξη mm. η οποία ε, βάσει και του μεσοπρόθεσμου προγράμματο, αλλά και τη εκτίμηση του κεντρικού τραπεζίτη, θα είναι κοντά στο 3%. Mm. Ενδεχομένω και παραπάνω. Άρα εκεί κάπου θα είναι και η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Με πολλέ με επενδύσει στο μείγμα. Ε, Καθώ θεωρείται ότι για να πάνε έτσι καλά τα πράγματα όπω έχει προβλεφθεί, απαιτείται μία συνθήκη κατά βάση να εκπληρωθεί και να μην υπάρχουν απρόοπτα. Η συνθήκη είναι να γίνει με ομαλό τρόπο. Η εκταμείευση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψη και του ΕΣΠΑ είναι πολλά λεφτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί μέσα στη χρονιά. Δεν έχουμε ξεκινήσει εξαιρετικά καλά ω προ αυτό. Mm. Γιατί, για παράδειγμα, το γνωρίζει καλά, υπάρχει μια δόση η οποία έχει κολλήσει κοντά στο 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ, η τρίτη δόση mm -hmm. του Ταμείου Ανάκαμψη από μια προσφυγή εταιρεία. Το αλληλοφάγωμα γενικώ όσο μπαίνουν τα λεφτά και είναι πολλά πλέον, mm -hmm. είναι πάνω από δεκαδίς που έχουν μπει στην Ελλήνη, που έχουν απελευθερωθεί ναι. από την Βρυξέλλες ακριβώς προς την Ελλάδα. Mm -hmm. Όσο αυτά τα χρήματα θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στην οικονομία, πολλοί φοβούνται ότι ενδεχομένως θα θυμηθούμε το καλό μας εθνικό σπορ που λέγεται αλληλοφαγωμάρα να ε, μην ε, βγάλει λεφτά ή να μην κάνει την επένδυση ο γείτονα, ενδεχομένω και χάσω εγώ την, το πλεονέκτημά μου. Θέλει γενικώ θα έλεγα κινητοποίηση, mm -hmm. πολλή δουλειά σε επίπεδο γραφειοκρατικό, σύνεση και κυρίω προβλεπτικότητα. Τώρα η αλήθεια είναι. Θέλει ικανότητε για να μπορέσει να πάει καλά ο Ταμείο Ανάκαμψη δεδομένων των πιεσμένων προδιαγραμμάτων. Yeah, σωστά. Είχαμε βέβαια και τον πληθωρισμό Νίκο. Καλύτερα τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι είναι μικρότερο το ποσοστό του πληθωρισμού. 3,5% τον προηγούμενο μήνα, 2,4% αυτό το μήνα. Φαίνεται ότι γενικώ αρχίζει και δουλεύει η πολιτική της, α, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει αυξήσει τα επιτόκια, βλέπουμε να αποκλιμακώνεται. Το θέμα είναι πόσο αυτό θα κρατήσει και τι έχουμε μπροστά μα όμω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μάλλον τα γνώριζαν τα δεδομένα, γι' αυτό και οι δηλώσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα σταματήσουμε την διαδικασία ανόδου των επιτοκίων. Προφανώ είχαν τα πρώτα στοιχεία εκτέλεση mm. της πορείας τη πορεία του πληθωρισμού. Είναι μεγάλη αποκλιμάκωση σε επίπεδο Ευρωζώνη, είναι μεγάλη αποκλιμάκωση και σε επίπεδο Ελλάδα. Θα έλεγα ότι στην περίπτωση τη Ελλάδα που έχει από πιο χαμηλού πλέον πληθωρισμού, έχει mm. σταθερά στην Ευρωζώνη. Νομίζω πλέον μόνο η Ολλανδία και το Βέλγιο είναι χαμηλότερα. Ακόμα και η Ισπανία είναι υψηλότερα από εμά. Αυτό 2,4% είναι πολύ κοντά στα επιθυμητά επίπεδα. Μην πω ότι είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Mm. Στα επιθυμητά επίπεδα για μια οικονομία που αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό. Mm. Αν συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με υψηλότερο ρυθμό και ανέφερα νωρίτερα το 3% ή πάμε ακόμα καλύτερα, ένα πληθωρισμό κοντά στο 2% και κάτι ενδεχομένω κρατάει έτσι την οικονομία σε μια εγρήγορση. Mm -hmm. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το 2,4 δεν μπορούμε να μας πηγαίνουν όλα τέλεια δεν βγαίνει επειδή όλα κινούνται εκεί γύρω στο 2 συμπλήν 2,4 έχουμε το μείον της ενέργειας μείον 5, μείον 6, μείον 7 δεν ξέρω πόσο είναι και έχουμε το συν 10 ε, και αυτό των τρόφι, τροφίμων ναι. Και βέβαια έχουμε το νέο παράγοντα, ο οποίο μπαίνει πολύ δυνατά, έχει μπει μέσα στο καλοκαίρι mm -hmm. στη ζωή μα, την αύξηση στι τιμέ των υπηρεσιών. Κάτι το οποίο δεν εξαρτάται από εξωγενεί παράγοντε, αλλά έχει χαρακτηριστικά ψυχολογίε. Που, ψυχολογία, που λέμε ακελώς. ότι πλέον ο δομικό πληθωρισμό έχει αυξηθεί ουσιαστικά. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Φιλιππίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα Καλώς πολύ για κυριακό. την όλη ανάλυση που μας έκανες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, και εμεί φτάσαμε στο τέλο. Σαν η οικονομική σα ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OUT.gr.